Αυτό πρέπει να το προχωρήσετε. Ελλάδα, αλλά ήταν λάθος. Σε αυτό συμφωνούμε, κύριε Ψωμιάδη. Στα αθλητικά διαφωνούμε. Κύριε Ψωμιάδη, μ' ακούτε? Ακούω. Τους ενοχλεί, λέει, αν είμαι και 100 φορές υποψήφιος. Τι προπαγάνδα είναι αυτή? Οι δυνάμεις, λέει, είναι μισές-μισές, με πιθανότητα της δικής μας πλειοψηφίας, αλλά μας υφάρπαξαν, λέει, τη νίκη. Λεγόμενα του κυρίου Σκυζοδήμου. Τι απαντάτε? Ναι, πήγαμε και τους αρπάξαμε τη νίκη. Κάναμε κάποιες κινήσεις κι εμείς. Όταν έχεις ένα πόλεμο, πολεμάς σύμφωνα με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος χρησιμοποίησε πολλά μέσα τα οποία ξέρετε και δυστυχώς δεν λέτε και περιμένετε να τα πω εγώ. Αν θέλετε, αν ξεκινήσετε και τα πείτε κι εσείς, μπορώ να τα πω κι εγώ. Μη μου πείτε ότι δεν είδατε κάποια μέσα και κανείς δεν το είπε. Και τώρα τον δίνεται το δικαίωμα να λέει ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε κάποια μέσα και κανείς δυστυχώς δεν βγαίνει να πει ακριβώς, επακριβώς τι μέσα χρησιμοποίησαν αυτοί. Πρώτα απ' όλα, και βέβαια, ο Βιλανάκης έφερε κάποιους φίλους του και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι φίλοι του. Εντάξει, είναι φίλοι του, είναι φίλοι της φίλης του. Είναι φίλοι του. Ο άλλος ο χοντρός ο ξενοδόχος από το Ρεόκαστρο. Δεν έχει όνομα αυτός, κύριε Ψωμιάδη. Δεν έφερε φίλους του. Έφερε μπράβους. Δηλαδή τι να κάναν αυτοί οι μπράβοι και η πλάκα ποια ήταν? Ένας από τους φίλους του Βιλανάκη, ένας εκείνο το τέρας, αν ορμούσε θα τους καθάριζε όλους. Τεμέκι ήταν μπράβοι. Μεγαλύτερος μπράβος θα μπορούσε να ήταν, σύμφωνα με τα σωματικά προσόντα, ο χοντρός από το ξενοδόχος. Αλλά έφερε και τους μπράβους, έφερε κάτι πιτσιρικάκια να δίνουν ποιους, σε περίπτωση που υπήρχε ανάγκη βέβαια. Βέβαια πριτάνευσε η λογική, γιατί και πρέπει να το πω, υπάρχουν και πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξεγελιώνται. Υπάρχουν στην παράταξη του κυρίου Σκυζοδήμου αξιόλογοι άνθρωποι, αξιόλογοι παράγοντες. Τώρα πώς παρασύρθηκαν και βρέθηκαν εκεί για διάφορους λόγους. Πάμε λίγο παρακάτω, κύριε Ψωμιάδη. Ο ένας βασικός λόγος είναι γιατί πραγματικά θέλουν αλλαγή στο καταστατικό. Θέλεις αλλαγή στο καταστατικό, έλα μαζί μας και πάλεψε για να κάνεις την αλλαγή. Τι πηγαίνεις με κάποιον που ξέρεις, γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι δεν είναι αξιόλογος. Ακούω λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ο τύπος, λέει, είναι λεϊνός όσον αφορά τα στημένα και το γνωστό καφενείο των Αμπελοκήπων. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να υποβάλω μήνυση, αν και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Τι απαντάτε? Ας κάνει μήνυση. Αυτό απαντάτε. Ας κάνει μήνυση. Ας περιμένει λίγο όμως, γιατί σε λίγο θα βγουν τα ονόματα της Θεσσαλονίκης. Μην βιάζετε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο Ψωμιάδης, λέει, ήταν κατά της παράγκας και πρώτος έτρεξε να υποστηρίξει και να στηρίξει το Μητρόπουλο. Τι απαντάτε εδώ? Το Μητρόπουλο που όχι τον Θωμά, το Βίκτορα. Το Βίκτορα, μπράβο. Όταν υπήρχε, με συγχωρείς, πρέπει να καταλάβεις κάτι πολύ απλό. Όταν υπάρχει ο Βίκτορας Μητρόπουλος και ο Πυλάβιος ή οποιοδήποτε άλλος, και βέβαια θα στηρίξω κάποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Και βέβαια έχω διαφωνίες πολλές με τον Μητρόπουλο. Όταν δεν σου δίνουν επιλογή όμως και πρέπει να επιλέξεις ένα από τους δύο, και βέβαια θα στηρίξω όχι τον Θωμά, τον Βίκτορα Μητρόπουλο, ο οποίος είναι ποδοσφαιράνθρωπος, γνωρίζει μπάλα, γνωρίζει νόμους, γνωρίζει τα πάντα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Η δικαιοσύνη, λέει, δεν εγκαλεί εμένα, αλλά αυτό για οικονομικά σκάνδαλα. Είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη και πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Τι απαντάτε εδώ, κύριε Ψωμιάδη? Μια αθλητική εκπομπή με αθλητικές ερωτήσεις, με το Καραγκιοζλίκη, τον ΜΕΚ δημοσιογράφων. Ο ένας κουνιότανε και έτριβε το κεφάλι του και έξινε το κεφάλι του. Ο άλλος προσπαθούσε και τακτοποιούσε συνεχώς τα γυαλιά του. Και μιλάτε τώρα, δεν τρεπόμαστε? Αυτοί είναι δημοσιογράφοι. Δεν τρεπόμαστε σε μια αθλητική εκπομπή να αναφέρω για τα 45άρια, να αναφέρω για. Να πάμε παρακάτω, κύριε Ψωμιάδη. Να πάμε παρακάτω. Η Ένωση χρωστά 500.000 ευρώ. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη, γνωρίζει κανένας? Την Ένωση, λέει, δεν την έλεγξε κανένας. Η Ένωση χρωστάει 300 με 350 χιλιάρικα και πιστεύω με τη σωστή οικονομική διαχείριση του Βαγγέλη σε 1-1,5 χρόνο, αν αυτά τα λεπτά, ξέρεις γιατί τα χρωστάμε. Εμείς κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Κάνε έναν προϋπολογισμό ο Βαγγέλης και λέει θα πάρουμε από την ΕΠΟ μία δραχμή.
Όταν από την ΕΠΟ δεν παίρνεις μία δραχμή αλλά παίρνεις 10 λεπτά, αντιλαμβάνεσαι, πέφτεις αναγκαστικά έξω στους υπολογισμούς σου. Άρα πρέπει να, εμείς να μην κάνουμε υπολογισμό. Να κάνεις προϋπολογισμό όταν δεν μπορείς να προϋπολογίσεις. Ο τελευταίος οικονομολόγος θα σου πει αυτό. Όταν δεν μπορείς να προϋπολογίσεις τα έσοδα. Τι προϋπολογισμό να κάνεις όταν σου υπόσχονται και δεν σου τα δίνουν. Εκεί πέσαμε έξω. Ωραία. Γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είμαστε συνεπέστατοι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, κύριε Ψωμιάδη. Τα περίφημα, λέει, 45άρια πάντα γίνονται παραμονές εκλογών. Ήταν τυχαίο αυτό? Πρώτα απ' όλα το είπα και να το ξαναπώ. Μακάρι να έχουμε κάθε μήνα εκλογές, να κάνουμε γήπεδα. Μακάρι να είχαμε κάθε εβδομάδα εκλογές, να κάνουμε γήπεδα. Αυτά τα γήπεδα όμως έγιναν όλα τα 7 χρόνια, 7,5 χρόνια που προηγήθηκαν. Δεν ήταν μόνο στις εκλογές. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν είναι μομφή. Μακάρι να έχουμε πάντα εκλογές και να κάνουμε γήπεδα για την νεολαία. Να Μάλιστα. κάνουμε γήπεδα για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Αυτοί δεν γνωρίζουν τη λέξη παιδί, δεν γνωρίζουν τη λέξη νεολαία, δεν γνωρίζουν τη λέξη προσφορά, δεν γνωρίζουν τη λέξη εθελοντής και δεν γνωρίζουν τη λέξη ανιδιοτελώς. Βαρύτατη κατηγορία στη συνέχεια, κύριε Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης έκανε επάγγελμα τα παιδικά πρωταθλήματα, εξυπηρετείται με την ενασχόλησή του στην Εψημή και ως μπίζνα, λέει, και ως υποψήφιος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εννοεί τους ψήφους από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τι απαντάτε εδώ? Απαντώ ότι από την εποχή που ήμουν φοιτητής, ήμουν πρόεδρος στη φιλοσοφική σχολή στο Αριστοτέλειο. Δεν λέω για την Αμερική, τώρα σας λέω για την Ελλάδα, πρόεδρος, και από τότε οποτεδήποτε έβαλα υποψηφιότητα, με παιδικά, χωρίς παιδικά, τι αστειότητες είναι αυτές? Για κάποιον που ξέρει, αστεία ερώτηση, δάσκαλε. Αστεία ερώτηση, γιατί λίγο πολύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι βγαίνω πάντα πρώτος στους ψήφους. Ξέρεις γιατί βγαίνω πρώτος στους ψήφους? Για ποιο λόγο? Όχι επειδή είμαι πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους. Γιατί ασχολούμαι, επαναλαμβάνω, εθελοντικά, ανιδιοτελώς, με τον αθλητισμό γενικότερα, με το ποδόσφαιρο ειδικότερα, αν θέλεις, όχι με τα παιδικά. Και από τη στιγμή που ασχολούμαι και ασχολούμαι με τους παράγοντες, με τους προπονητές, με τους ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι ότι έχω αποκτήσει, γιατί το 90% των ψήφων μου, το 90% των φίλων μου προέρχονται από τον αθλητισμό. Από τη στιγμή που προέρχονται από τον αθλητισμό και με γνωρίζουν, γιατί να μην με ψηφίσουν? Αυτό πρέπει να τους κάνει να ζηλεύουν, γιατί εγώ, ξέρεις πολύ καλά ότι πέρασα και μια περιπέτεια υγείας. Εάν δεν ήταν αυτοί οι φίλοι μου, αυτοί θέλουν τώρα να τα αποκαλούν παιδικά ή όχι, αυτοί οι φίλοι μου, δεν θα ζούσα αυτή τη στιγμή. Αυτοί με βοήθησαν, αυτοί με έσωσαν. Και είμαι περήφανος που έχω αυτούς τους φίλους. Και είμαι περήφανος που έχω και τους εχθρούς. Τύπου να μην πω, και θα μου πείτε τώρα γιατί είμαι περήφανος που έχω και εχθρούς. Είμαι περήφανος γιατί όλοι οι εχθροί μου είναι τα λαμόγια. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Κρύβεστε με προσωπία στην κοινωνία. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθείτε και έχετε σπουδάσει τον Γκέμπελς. Ο Γκέμπελς, ξέρετε, ήταν ένας συνεργάτης του Χίτλερ, ο οποίος το παρουσίασε ό,τι χειρότερο με τον καλύτερο τρόπο και ως καλό για την κοινωνία. Τι απαντάτε? Ο Γκέμπελς ήταν καταπληκτικός στη χρησιμοποίηση των ΜΜΕ. Άρα εγώ δεν έχω ΜΜΕ. Και το κυριότερο απ' όλα, έφτασε στην ηλικία των 70 ετών. Το επαναλαμβάνω, αυτοί που δεν το ξέρουν. Είμαι 70 ετών, δηλαδή πότε θα βγει αυτό το προσωπείο, ρε παιδιά? Όταν πεθάνω, όταν γίνω Λένιν ή Στάλιν, πότε θα βγει αυτό το προσωπείο? Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Μιλούν για εκμαυλισμό συνειδήσεων. Πώς ψήφισε, λέει, ο Άγιος Αθανάσιος σε Λεούσα Λαγκαδίκια? Και βάζετε το χέρι στην τσέπη, συγγνώμη λίγο, παραμονές των εκλογών. Ό,τι ατιμία, λέει, κάνουν, τη φορτώνουν σε εμάς. Τι απαντάτε? Θα σε κάνω μια ερώτηση, όχι, τώρα εσύ θα μου απαντήσεις. Ναι. Όχι εσύ να μου κάνεις ερωτήσεις, τέτοιες ερωτήσεις, τώρα εσύ θα μου απαντήσεις. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ξέρεις κανένα σωματείο δικό μας που ψήφισε αυτούς ή όχι? Κάποιο σωματείο δικό σας που ψήφισε αυτούς? Έχω ακούσει κάποια σωματεία που ψήφισαν, άλλαξαν στρατόπεδο δηλαδή. Και από εσάς αυτούς και από αυτούς εσάς. Κάτι άλλο. Ορίστε. Να σου πω το χειρότερο, την αγνωμοσύνη. Ναι, ναι. Έχω κάνει κάποια γήπεδα, κάποια πράγματα σε κάποια χωριά
και αυτά τα χωριά μας πούλησαν. Αυτή την αγνωμοσύνη, αυτή η αγνωμοσύνη με ενόχλησε, η αγνωμοσύνη. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που ψήφισαν τους άλλους, δικαίωμά τους. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το δικαίωμα κάποιου να ψηφίσει. Αυτό που με ενόχλησε, κύριε Τανβακόπουλε, είναι κάποιοι άνθρωποι μας είπανε είμαστε μαζί σας, πήγανε στους άλλους, είμαστε μαζί σας και παίζαν διπλό παιχνίδι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Κάποιος που ψήφισε αυτούς και μπράβο τους. Γιατί υπήρχαν πολλοί που πήγαινα και μου λέγανε εμείς είμαστε με τον Σχιζοδήμο, θέλουμε να ψηφίσουμε Σχιζοδήμο. Με γεια σας, με χαρά σας. Μπράβο σας, πραγματικά μπράβο σας. Εγώ δεν μπορώ, γιατί πολλοί λένε επειδή ξέρεις κάποια σωματεία που ψήφισαν Σχιζοδήμο θα τους κυνηγήσω. Τι να κυνηγήσω. Μπορεί ο παράγοντας να είναι από τους ανθρώπους να μην είναι αρεστός σε μένα, να μην το γουστάρω. Αλλά φταίει ο φύλαθρος, φταίει το χωριό. Φταίει ο ποδοσφαιριστής που θα παίξει στην ομάδα. Φταίει το παιδάκι που θα παίξει στα παιδικά πρωταθλήματα. Αν ο πρόεδρος του δεν είναι εντάξει. Άρα αυτά είναι σαν κλαμάρες. Και αν το πάρουμε και διαφορετικά και ποτέ δεν το είπατε. Και κάποτε πρέπει να το πείτε. Σας περισσότερα σωματεία που κάνουν πρωταθλητισμό είναι δικά τους. Και τα περισσότερα σωματεία που πέφτουνε είναι δικά μας. Μάλιστα. Γιατί καλώς ή κακώς γνωρίζουμε ποια σωματεία είναι δικά μας και ποια είναι δικά τους. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο λόγος σας στη Γενική Συνέλευση στη Δευτερολογία ήταν εμπριστικός, δικαστικός και όχι ενωτικός. Ο λόγος αυτός που κάνατε ήταν στημένος. Τι απαντάτε σε αυτή την κατηγορία, κύριε Τσουμιάδη? Έπρεπε να με αφήσω να μιλήσω. Θα έλεγα πολλά πράγματα, αλλά δεν μ' άφησαν. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εκεί έχει ο καθένας το δικαίωμα να μιλήσει εκτός από μένα. Όλοι μιλήσανε, όλοι είπαν αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν. Μα αφού δευτερολογήσατε κιόλας, κύριε Τσουμιάδη, πώς δεν μιλήσατε δηλαδή? Πώς? Αφού δευτερολογήσατε κιόλας, πώς δεν μιλήσατε? Με δουλεύετε, Τανβακόπουλε. Δεν ήμουν εγώ στην Γενική Συνέλευση, αλλά πω τι έμαθα. Ναι, ναι. Εάν δεν ήσουν, τι έμαθες τότε? Εφόσον δεν ήσουν, τότε κάνε το κορόιδο και άκουσε. Την πρώτη φορά βγήκα για να απαντήσω ως πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής. Ναι. Δικαίωμά μου. Το δεύτερο, έπρεπε να απαντήσω γιατί μετά ακολούθησαν, γιατί βγήκα πρώτος εγώ. Μετά ακολούθησε ο Σχιζοδήμος και είπε κάποια πράγματα που αφορούσε τη διοίκηση. Η διοίκηση, εγώ ήμουν πρόεδρος, δεν έπρεπε να απαντήσω? Και μόλις σηκώθηκα και βγήκα και απάντησα και είπα κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες, γιατί μόνο αλήθειες πρέπει να μιλάμε, να λέμε όταν βγαίνουμε στο μικρόφωνο. Όταν είπα κάποιες αλήθειες, ήρθε ο τραγουδιστής και με σταμάτησε να μιλήσω, είπε κάποια ανόητα πράγματα. Ποιος είναι ο τραγουδιστής, ο κύριος Τριαντάφυλλος Προυσανίδης? Τι δεν ανάφερε, σε παρακαλώ, και τι δεν ανάφερε? Και λέω, υπάρχουν ακόμη σε αυτή την περίοδο, 21ο αιώνα πήγαμε, και υπάρχουν τόσοι βλάκες, τέτοιοι βλάκες, να αναφέρουν σε μια τέτοια γενική συνέλευση, να αναφέρει τώρα για το θέμα και για ποιον, για το γιο του Λεβέντη. Ο Λεβέντης είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανένα να τον κατηγορήσει για οτιδήποτε. Ο Λεβέντης είναι ένας πραγματικός άνθρωπος του αθλητισμού, ένας πραγματικός άνθρωπος της προσφοράς και τον έβαλε στο στόμα του αυτός ο αρτίος. Είναι ντροπή. Χειρότερο πράγμα δεν μπορούσε να γίνει. Σας παρακαλώ. Μάλιστα, ωραία. Πάμε παρακάτω. Κάνατε επάγγελμα την Ένωση, πολιτική καριέρα και κάποιοι ωφελήθηκαν με πάρα πολλούς και διάφορους τρόπους. Τι απαντάτε, κύριε Ψωμιάδη? Πρώτα απ' όλα αυτή την ερώτηση την έκανες και πριν, τώρα μου την ξανακάνεις. Κάποιοι ωφελήθηκαν, αυτοί που ωφελήθηκαν δεν είναι φίλοι μου. Γιατί όποιος ωφελήθηκε και ωφελήθηκε επειδή κατάλαβες τι εννοώ, δεν είναι φίλος μου πια. Γι' αυτό είπα πριν για τους εχθρούς. Είναι εχθροί μου. Ωραία. Ένα μήνυμα, κύριε Ψωμιάδη, ήρθε για εσάς, δεν ξέρω αν θέλετε να το απαντήσετε. Τι έχει να δηλώσει τώρα, λέει ο κύριος Ψωμιάδης, για τον Πυρσό Θεσσαλονίκης? Τι κάνει, λέει ο φίλος του Γεωργάκης? Χαιρετίσματα από την εξωτερική.